Βγαίνεις το λεωφορείο με ένα 80 από το αεροδρόμιο, πηγαίνεις κατευθείαν στο κέντρο της πόλης. Η διαδρομή είναι περίπου στα 20-25 λεπτά. Μια πρώτη βόλτα εδώ στη Ρίγα. Η ώρα είναι 10.30 και ακόμα, όπως βλέπετε, έχει πολύ φως. Έτσι είναι τα καλοκαίρια εδώ πάνω. Η πρώτη εντύπωση της πόλης είναι θετική. Εξαρτησίας. Είναι ένα άγαλμα 42 μέτρων αφιερωμένο στους Λετωνούς που έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για ανεξαρτησία το 1918-1920. Πάρκο ακριβώς δίπλα στο ιστορικό κέντρο της Ρίγα και μια γέφυρα εδώ με εκατοντάδες, θα έλεγα, κλειδαριές αγάπης. Εδώ από ό,τι φαίνεται μπορείς να νοικιάσεις κανό και να κάνεις φορτούλα στο ποτάμι. Πάω να ρίξω μια ματιά. Από εδώ ξεκινάει και ένα boat trip διάρκειας 50 λεπτών έως μία ώρα και από ό,τι βλέπω το εισιτήριο στοιχίζει 20 ευρώ. Μπορεί να το δοκιμάσουμε αύριο μεθαύριο. Πρώτη βόλτα και πρώτη εντύπωση θετική από την πόλη. Πολύ ζωντανή. Όμορφη, τεράστια πάρκα στο κέντρο της πόλης, μαγαζιά με ζωντανή μουσική, εστιατόρια πολλά,
Από πίσω μου λοιπόν το άγαλμα της Ανεξαρτησίας και ακριβώς απέναντι ξεκινάει η παλιά πόλη της Ρίγα. Πρώτο βράδυ εδώ στη Λάτβια, στη Ρίγα, 18 Ιουλίου με 18 βαθμούς θερμοκρασία. Θα πιω μια βότκα για να ζεσταθώ. Ευτυχώς πάνω από το κεφάλι μου έχει και σόμπα. Thank you.
οδός Ελιζαπέτα είναι η οδός με τα Art Nouveau κτίρια. Περισσότερα από 800 κτίρια είναι αυτής της αρχιτεκτονικής. Άλλο ένα τεράστιο πάρκο στο κέντρο της πόλης. Άρχισε να βρέχει κιόλας. Ελπίζω να σταματήσει η βροχή, γιατί δεν έχω μπρέλα μαζί μου. Η πέτρια αγορά. Είμαστε στη Ρίγα, λοιπόν, σε μια πόλη των 800.000 κατοίκων, σε μια χώρα των 2 εκατομμυρίων. Το 1/3 του πληθυσμού της Λάτβια, της Λετωνίας, είναι εδώ, στη Ρίγα. Στην παλιά πόλη, κατευθύνομαι προς την πλατεία Λίβου. Μια δωρεάν επίσκεψη που μπορείτε να κάνετε είναι στο Πολεμικό Μουσείο της Λάτβια.
πλατεία Λίβου, λοιπόν. Άλλη μια μεγάλη πλατεία με πολλές καφετέρειες, εστιατόρια και φυσικά δροσιστήρες. Αν και η θερμοκρασία δεν είναι πολύ ψηλή, πάλι έχουν βάλει, όπως και στην Πολωνία, τέτοιου είδους δροσιστήρες για τον κόσμο. Σήμα κατά τεθέν της πόλης, το House of the Blackheads, είναι ένα κτίσμα γοτθικού στυλ του 1334 με μεσαιωνικά κελάρια και συλλογή προεδρικών αργυρών μεταλλίων. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καταστράφηκε και αργότερα, αφού τελείωσε ο πόλεμος, αναγεννήθηκε μετά από κάποιες δεκαετίες. Πολύ εντυπωσιακό εξωτερικά το κτίριο, αλλά εξίσου εντυπωσιακό και εσωτερικά. Μια επίσκεψη εδώ προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στο παρελθόν της Λετωνίας. Συνιστάται ανεπιφύλακτα για τους λάτρεις της ιστορίας και τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής. Η αδερφότητα των Μαυροκέφαλων ήταν ένα σύλλογος ανύπαντρων αλλοδαπών, εμπόρων, κυρίως κάτω γερμανικής καταγωγής. Τα αρχεία μαρτυρούν αυτή την αδερφότητα από το 1413. Οι Blackheads, δηλαδή οι Μαυροκέφαλοι, πιστεύεται ότι αντλούν το όνομά τους από τον Σεν Μαουρίς, τον κύριο προστάτη της αδελφότητας. Ο θρύλος λέει ότι αυτός ο μαύρος Ρωμαίος αξιωματικός πέθανε με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Μέχρι σήμερα τα μέλη της αδελφότητας φορούν ένα σήμα με μια εικόνα του κεφαλιού του μαύρου μάρτυρα και ένα λευκό επίδεσμο γύρω από αυτό στα πέτα τους. Καθώς η Λετωνία προσαρτίστηκε στη Σοβιετική Ένωση, οι Blackheads έπρεπε να εγκαταλείψουν τη Ρίγα το 1940. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στο Αβούργο και στη συνέχεια μετακόμισαν στη Βρέμη. Το 1999 αποκαταστάθηκε πλήρως το σπίτι των Μαυροκέφαλων. Κατευθύνομαι τώρα προς την κεντρική αγορά. Είμαστε στην κεντρική αγορά τροφίμων. Σε αυτό το χώρο είναι η ψαραγορά. Πάμε στο πλανό να δούμε. Σε αυτό το χώρο είναι τα αλαντικά, τα τυριά, από ό,τι βλέπω, σιρή καρπή. Και από πίσω μου είναι ο χώρος εστίασης, όπου κάποιος μπορεί να δοκιμάσει τοπικές σπεσιαλίτε. Και εδώ είναι ο εξωτερικός χώρος με τα φρούτα, τα ζαρζαβατικά και κάποια είδη ρουχισμού, σουβενίρ κλπ. Check.
ακριβώς δίπλα στην παλιά πόλη υπάρχει μια περιοχή μόνο με Art Nouveau κτίρια. Είναι φανταστική, αξίζει να την επισκεφτείτε. Είναι μόνο 10 λεπτά από το κέντρο. Βλέπετε τις εικόνες, μιλάνε μόνες τους. Και συγκεκριμένα στη Βαρσοβία έκτισε το παλάτι των επιστημών και του πολιτισμού. Για να μην μείνουν παραπονεμένοι όμως και οι Λετονοί, τους έκτισε ένα ίδιο ακριβώς παλάτι επιστημών, βέβαια, Ακαδημία Επιστημών. Τη βλέπετε, ακριβώς ίδιας αρχιτεκτονικής, ολοκληρώθηκε το 1961 και έχει 17 ορόφους.
Δυστυχώς είναι κλειστό αυτές τις μέρες, μέχρι 31 Εβδόμου όπως βλέπω εδώ πέρα. Το εισιτήριο σε κάθε περίπτωση έχει 8 ευρώ. Συνεχίζεται η βόλτα μου στην παλιά πόλη της Ρίγα. Στο βάθος βλέπετε πάλι το μνημείο της Ανεξαρτησίας και ένα ροκά να βαράει. Σουβενίρι. Στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη. Θα βγει και λίγο έξω στη θάλασσα, στην Βαλτική. Η διαδρομή διαρκεί μία ώρα και στοιχίζει 12,5 ευρώ. Έφτασα λοιπόν και στο καραβάκι. Θα κάνω την φορτούλα.
Το εισιτήριο, όπως είπα, είναι στα 12,5 ευρώ ιντερνετικά και αν έρθετε και το πάρετε εδώ στο χώρο που είναι η μάρκα, είναι στα 15 ευρώ. Εδώ το πρόγραμμα λέει ότι θα κάνουμε μια βόλτα γύρω από την παλιά πόλη της Ρίγα, από το Ρίγα κανάλι και τον ποταμό Ταουγκάβα. Και θα δούμε όλα τα ιστορικά μέρη που διασχίζει ο ποταμός, αριστερά και δεξιά. Σίγουρα αξίζει να κάνετε εδώ στη Ρίγα είναι η βόλτα με το καραβάκι τελικά, ήταν πολύ ωραία. Επειδή οι τρεις μέρες είναι υπεραρκετές για τη Ρίγα να τη γνωρίσουμε, αποφάσισα την τελευταία μου μέρα να πάω στην ύπαιθρο της Λετωνίας και συγκεκριμένα στο χωριό Σιγκούντα,
Είναι μια διαδρομή περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά και στοιχίζει το εισιτήριο One Way 2,5 ευρώ. Πάμε να γνωρίσουμε την Ήπεθρο. Μόλις έφτασα και στο χωριό Σιγκούλτα, βρέχει λιγάκι, αναμενόμενο. Θα πάω στις πληροφορίες να δω τι μπορώ να κάνω εδώ πέρα και τα λέμε. Αρκετός κόσμος κατέβηκε από το τρένο, η περιοχή φαίνεται να είναι τουριστική. Από ό,τι είδα στα διαφημιστικά φυλάδια, μπορεί κάποιος να κάνει δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ποδηλασία, εκδρομές διάφορες στο βουνό, έχει καταράκτες. Εγώ δεν πιστεύω να κάνω πολλά από αυτά τα πράγματα. Θα κάνω ό,τι προλάβω τις επόμενες 3-4 ώρες που θα είμαι εδώ. Πριν λοιπόν γνωρίσω το όμορφο χωριό Σιγκούλτα, ας κάτσω να πιω ένα καφεδάκι, να φάω και κάτι. Συμπαθητικό το καφέ ρεστοράν εδώ που έκατσα. Είναι 12.30 ώρα το μεσημέρι και κάποιοι ήδη τρώνε μεσημεριανό. Βλέπω σόλομο με πουρέ. Εγώ θα πιω ένα φραπέ, ο οποίος είναι στην εξαιρετική τιμή των 4 ευρώ και θα φάω και 2 κρεπούλες με γέμιση νουτέλα. Εδώ στο Σιγκούλτα λοιπόν είναι το εθνικό πάρκο που έχουν δημιουργήσει τουλάχιστον 30 με 40 δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης. Η σημαντικότερη δραστηριότητα είναι η πεζοπορία, όπου με μια διαδρομή 15 χιλιόμετρων μπορείς να δεις τα περισσότερα αξιοθέατα. Μεταξύ αυτών το τελεφερίκ, 3 κάστρα στη γύρω περιοχή, καταράκτες, και η σπηλιά του Ντέβιλ. Έχει διάφορα κτίρια τριγύρω, έχει τους Σταύρους, έχει το Creative Workshop House, έχει Wooden Manor House, καφέ και φυσικά σουβενίρ για όποιους θέλουν να πάρουν κάτι από εδώ πέρα. Φτάνει λοιπόν στο τέλος και αυτό το ταξίδι μου στη Λάτβια, στη Λετωνία. Οι εντυπώσεις είναι θετικές. Η οργάνωση είναι εμφανής σε όλους τους τομείς, η καθαριότητα, ο πολιτισμός τους. Η Λετωνία είναι μια χώρα επίπεδη, καταπράσινη, πολύ όμορφη. Αξίζει να την επισκεφτείτε, σας το συνιστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, 2 με 3 μέρες στην πόλη της Ρίγα αρκούν για να γνωρίσετε τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Μία ημερήσια εκδρομή εδώ στο χώρο που είμαι τώρα στο χωριό Σιγκούλτα αξίζει. Είναι πολύ κοντά στο Ρίγα, περίπου 1 ώρα διαδρομή με το τρένο. Έχει διάφορα κάστρα, τα βλέπετε. Και φυσικά αυτό που υπερισχύει είναι η φύση.
Εδώ στα σουβενίρ βλέπουμε χειροποίητους σελιδοδείχτες και χειροποίητες κάρτες, όπως και σκουλαρικάκια για δωράκια. Και το πάρκο γεμάτο μπαστούνια που μάλλον είναι το σήμα κατά τεθέν της περιοχής εδώ. Δυστυχώς εγώ δεν έχω χρόνο, απλά θα σας το δείξω. Έχει και για πιο τολμηρούς να κάνουν bubble jumping άμα θέλουνε. Στην ίδια περιοχή υπάρχει και ένα Luna Park. Ας δούμε τη παιχνίδια εκεί. Παραδοσιακά, όποια πόλη στην Ευρώπη επισκέπτομαι, ανεβαίνω και σε ένα τροχό. Ξεκινάει λοιπόν η βολτούλα, όπως στη Θεσσαλονίκη μικρός έκανα βόλτα στη Ρόδα, έτσι κάνω τώρα και εδώ στη Λετωνία μια βολτούλα με τον τροχό. Δεν το βλέπω και πολύ ασφαλές, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα επιβιώσω. Έχω βρεθεί και σε χειρότερες ρόδες. Είμαι τώρα στο ψηλότερο σημείο. Αν σας πιάνει η λίγκος, μην το δοκιμάστε. Η Λετωνία λοιπόν είναι μια καταπράσινη χώρα. Το βλέπετε εξάλλου στις εικόνες μου. Όλα περιποιημένα, οργανωμένα, πεντακάθαρα. Σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε ότι το εισιτήριο για τη Ρόδα στοιχίζει 4 ευρώ. Βολτούλα με το τελεφερίκι είναι πολύ όμορφα. Η διαδρομή στοιχίζει 5 ευρώ. Η θέα είναι φανταστική. Το ποταμάκι φαίνεται κάτω. Το βλέπετε.
και φτηνή, γρήγορη λύση για φαγητό εδώ στη Ρήγα είναι στην αλυσίδα εστιατορίων Λίντο. Από 1,5-2 ευρώ και όσο θέλεις, μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Παραδοσιακό φαγητό, νοστιμότατο, το δοκιμάσαμε.